Δεν θυμίζα σε κόρη. Εντάξει ρε, στην Παναγία μου. Πιένε πίσω λάγκε, θα με φιλήσει. Εντάξει ρε, εντάξει. Γυαλίζε το μάτι του. Εντάξει λάκι μου. Λοιπόν. Δική σου, θα σου την κλέψω. Υπόσχομαι. Εύκαλα του τον το μικρόφωνο. Και να σου τον μπουκώσω το στόμα. Μα τι ευγενική που είσαι αγαπητή. Για να ακούεσαι. Επελάνασαι, α. Με πελάνες και κανένα, είμαι πελίπου μόνο. Πελός σημαίνει τρελός. Είδες τα σχόλια κάτω από το βίντεο. Είδα τα. Δεν τι ακούγεται, έλεγαν. Δεν ακούγεται η Αριστονίκη, δεν ακούγεται η Αριστονίκη. Εγώ πάντως μιλώ. Θέλω να πεις του κόσμου τι βλέπεις εδώ. Είναι το πρώτο βίντεο που βγάζουμε. Α, είναι εδώ, είναι ολόκληρη στούτιο. Ναι, πολλά φώτα. Πάρα πολύ φωτή που είμαστε. Ξέρεις τι έγινε. Τι έγινε. Την Κυριακή που ήταν αυκό στην κυρία Μπακοδήμου, ξέχασα εγώ ότι μια λάμπα που την είχα πίσω επήρα την ποτσούπουν το τραπέζι. Οπότε χωρίς τη λάμπα πίσω βγήκα σκοτεινή. Ναι, ίσως σκοτεινή. Ναι, ένι μου. Μια χαρά σε είδαμε εμείς. Κόρη, ήμουν σκοτεινή, κόρη. Τέλος πάντων, εντάξει, ναι. Οπότε πήγε και πήγε σε άλλα φώτα. Κομμάθηκε, ήταν τον το μεγάλο. Οκ. Και κομμάθηκε, τούτα είναι key lights. Α, έξουμε τον κόσμο, δεν εννοούμε. Λοιπόν, τούτο που είναι έτσι που πάνω είναι το ring light. Ναι. Και τα αριστερά και δεξιά, ή δεξιά και αριστερά, είναι τα key lights. Θα μείνει η Αριστονίκη, θα μείνει εγώ. Θα βάλουμε την κάμερα στα θέση της. Λοιπόν, και έψεσε... Έχω καλλιτεχνικό διευθυντή το σκηνικό τον Άκη που στην Ιταλία. Πιάσαμε τον Άκη, είχε και πήρε τον Άκη που ήταν άρρωστος, βγάλαμε τον στο Viber, βάλαμε τα βίντεο από εκεί, βάλαμε τα φώτα από εκεί, τα φώτα από εδώ, πάλι τα σκοτεινά. Λέει μου, μα είσαι μια λάμπα πίσω, δεν την έκαμε. Και θυμήθηκες ότι ήταν κλειστή. Και φέραμε τη λάμπα. Ενώ πήρα την ποτζή. Ποτζή, από εκεί. Την πήρα από εκεί. Και την εφήραμε από εδώ και βάλαμε την και αυτή. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, ακούτε την. Έβαλα το ακουστικό μες στο αυτί μου για να ακούω άμα μίλα. Μιλώ. Θα δεις τον μπουκώσω. Μίλα. Ένα-δύο. Ένα-δύο. Πες μας τώρα για τα παράπονα σου που είχες όταν ήρθες. Τα παράπονα μου είναι ότι ήρθα με μια σαγαράκα αυτοκίνητο του συζύγου, ο οποίος έχει να το καθαρίσει από το 1850. Δεν βλέπει τα βίντεο σου ο συζύγος, ναι. Ευτυχώς όχι. Ναι. Τέλος πάντων, έχει ό,τι θέλεις μέσα, ό,τι θέλεις, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Σε τι σταθμό ήταν ή τι συντήχε μέσα. Όχι, ήταν ροκ. Ανοίγεις το αμάξι και είναι λίγο δισκοθήκη η κατάσταση. Ψάχνεις να βρεις το ρίχ, κάτι, κανέναν κανάλι που ακούω, τίποτα. Έχει αθλητικά. Την έβγαλα μούγκα στη στρούγκα. Το μόνο που πιάνει στη σαγκαράκα είναι κάτι. Άκουσα όλα τα αθλητικά. Αν θέλετε, μπορώ να σας τα πω. Μετά βρήκα έναν άλλον κανάλι που έλεγε και οι δρόμοι δεν είναι. Έχει πολλά αμάξια. Τα άκουσα και εκείνη την εκπομπή. Έχει έτσι εκπομπή στην Κύπρο. Δεν ξέρω ποιον κανάλι είναι. Πάντως το κανάλι που ακούω δεν ήταν. Εντάξει, και ήρθα. Μα τι ωραία σκουλάνε, πολλά ωραία τα σκουλάνε. Με 80 μόνο μπορείς να πας, δεν μπορείς παραπάνω, γιατί αρχίζει και τρίζει και κάνει τίκι. Ναι. Πολλά ωραία τα σκουλάνε. Ευχαριστώ. Και έφτασα. Έκανα περίπου 2 ώρες να έρθω με εκείνο το αυτοκίνητο. Δεν θέλουμε να πούμε που είναι το άλλο το αυτοκίνητο. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε να πούμε. Λοιπόν, εγώ την Κυριακή ευκήκα στην κυρία Μακοδήμου και έβαλα αυτόν το σακάκι και άρεσε τον κόσμο πολλά. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Το πρωί ευκήκα στο Δημητρόπουλο και έβαλα αυτόν το φουστάνι και άρεσε τον Δημητρόπουλο πολλά και πάντα συνδυάζω, κρύωσα βασικά. Λοιπόν, κάνουμε αυτόν το δοκιμαστικό βίντεο για τα φώτα μας. Και το μικρόφωνο μας. Εγώ φταίω γιατί βλέπεις το τούτον εδώ. Τούτον ναι. Εδώ είναι το deck. Μάλιστα. Okay. Πώς έχουν οι DJs deck. Πρέπει να έχεις έναν ακουστικό να ακούς πώς ακούγεται. Α, μάλιστα. Αλλά εγώ δεν είχα βάλει το ακουστικό και είχαμε αυτόν το άλλον το μικρόφωνο. Το οποίο. Κάτσε να το βάλουμε τώρα να δούμε πώς. Τώρα να γελάσετε. Βάζουμε το και τούτο. Να βάλουμε 2 μικρόφωνα να δούμε να γίνεται. Νομίζω.
Α, ακούγεται. Και ας το σιτζίνα. Το ακούω. Όχι. Ένα. 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 Έναν είναι καλό. Μάλιστα. Λοιπόν, θα κλείσουμε εδώ αυτόν τον... Αυτό είναι το υπέροχο βίντεο. Τι ωραία που περάσαμε το Πάσχα. Είδες τι ωραία που περάσαμε, να μιλήσαμε. Τέλεια. Το τηλέφωνο σου δεν είναι αθόρυβο. Γιατί ξέρω να το βάζω αθόρυβο. Που δάμε, κορί μου, δεν το δάμε έτσι. Πατάς το του τον κάτω που παίρνει αθόρυβο. Σοβαρά. Έλεος. Αφού είναι iPhone. Έχει ένα χρόνο που το έχω. Έλεο, το iPhone, μάθω, αγαπημένη μου, έχει εδώ πέρα έναν κουμπούδι, κάνει το κάτω και γίνεται αθόρυβο. Εντάξει. Δεν ασχολούμαι μαζί του. Το iPhone σε μαρέ. Εν τούτον το iPhone που ήταν σε έναν κλαδί. Ναι, μια ποταμιά. Έναν Αύγουστο που κρεμάστηκε πάνω στα... Μανταλάκια. Ακριβώς. Τι να κάνουμε. Εγώ θα ξεχάσω... Είμαστε περιπετειώδης σαν οικογένεια. Εγώ θα ξεχάσω το 11 που την γνώρισα. Κατά καιρούς δεν την έβρισκα στο τηλέφωνο. Ήταν... Το 12. Είχα τότε η άλλα κινητά από εκείνα τα... Ένι πήγαινε η Μαριγούλα και τα ρίχνει στην τουαλέτα. Για να κάνει μπλουμ. Έπαιρνε τον κινητό της Μαριγούλα, τον νίκησε η Μαριγούλα, το ρίχνει στο έδωσε μπλουμ, έλεγε. Και ο Λάζαρος εβάφτισε την ημέρα της βάφτισης Κυριακής, το 2000. Ήταν η τρίτη του Πάσχα το 2000. Ήταν 3 του Μάη 2000, γεννήθηκε 2 Δευτέρου 2000. Λοιπόν, και πήγαμε στην εκκλησία, έσκασε μου τη ζήλια ο Λάζαρος, τον βαφτίσαμε εκείνο, ξέρω, βαφτίσαμε την Κυριακή. Μέγα λάθος. Ναι, σου λέει εκεί που ήμουν ο πρίγκιπας, τώρα δεν είμαι, οπότε η μάνα μου είχε, θυμάσαι κάτι, τηλέφωνα, σύρματα, κάτι Sony που ήταν τσιβάρο, που είχαν μεγάλο κόλλο στην αντένα, και πιάνε ο Λάζαρος το τηλέφωνο. Είχα κι εγώ έναν τέτοιο όταν ήμουν φοιτητρία. Είχες κι εσύ. Που για να δεις το μήνυμα έπρεπε να περάσει ολόκληρη σειρά. Όχι, κορή, ήταν σταθερό τηλέφωνο να σύρματο. Σταθερό. Α, σταθερό. Ήταν σταθερό. Είχα κινητών τόσο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, η μάνα μου είχε ο συντή. Μονή με την καθαριότητα. Λοιπόν, δύο ψυχαναγκαστική διαταραχή. Τι βάλω μέσα στο κινητό. Ού παράγια μου, να πεθάνω. Με έφαση στην καθαριότητα. Οπότε πάει ο Λάζαρος, 3,5 χρονών, και άνοιτο, φέρνει ένα κινητό που στάζαν τα νερά και λέει «Το εβάφτισα! Το εβάφτισα στην τουαλέτα! 3 φορές!» Και διαλύθη. Έσπασε το τηλέφωνο, λέει «Μάνα μου γίνεται έξαλλη, γιατί με τα νερά της τουαλέτα!» κράτησε το τηλέφωνο, νευράχη και ολόκληρος που τα νερά της τουαλέτα. Αυτά παθαίνεις όταν είσαι. Το βάφτισα, λέει, 3 φορές. Και τι όνομα το έβγαλε. Αυτά, πάμε να γυρίσουμε κάτι σοβαρό. Περιττό να σας πούμε ότι το Πάσχα θα γυρίζαμε βίντεο για την τρίτη του Πάσχα, αλλά δεν σκεφτήκαμε ότι δεν ήμουνα μόνη μου στην Αριστονίκη. Ναι, πήρα και το παιδί μου, το οποίο παιδί μου έχει πάρει από μένα την Ευγλωτία. Σπούδασε και δικηγόρος, αγόρευε 3 ώρες. Στο τραπέζι, 3 ώρες. Και εγώ έσκαζα. Μπορείς να πεις. Όχι, έκανες υπομονή. Όχι, εγώ ήμουν πολύ σιωπηλή, μιλούσε το παιδί μου. Και μετά έναν τέχαμε να μιλήσουμε. Μας έφυγε η ενέργεια. Μακάρι να είναι καλά το παιδί μου. Πάντα όλα τα παιδιά μας. Όλα. Πάντως εσύ, εσένα η δική σου κολάπτωνε, περίμενε. αγωνιστικούς χαιρετισμούς στην Αριστονική, εξετάσεις τετραμήνου, Λάζαρος Λυκείου, εξετάσεις εισαγωγής για το Πανεπιστήμιο, τέτοια. Τέτοια... Άντε παλέβαλε εντός τη δόνηση, άλλο, πως κάτσε να σου σάσω. Άντε, γεια! Περίμενε.